Η στάση της κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα στο προσφυγικό μεταναστευτικό έχει γύρει πολλά ερωτήματα, στα οποία περιμέναμε πιο συγκεκριμένες απαντήσεις και για το τι τελικά έγινε στον Εύρο και όχι με αυτό το συνωμοσιολογικό, να μου επιτρέψετε, σενάριο και ύφος, για το τι γίνεται πραγματικά στον Ελαιώνα, όπου οι οικογένειες ολόκληρες παραμένουν εκεί και κάποιες από αυτές χωρίς καν να έχουν πρόσβαση σε φαγητό και η αντιμετώπιση τους είναι να στέλνεται ΜΑΤ για να προχωρήσετε άλλα σχέδια που υπάρχουν για την περιοχή. Γιατί η κυβέρνηση δείχνει τέτοια επιμονή να φτιάχνει τη νέα υπερδομή φυλακή μέσα στο δάσος της Λέσβου και στα υπόλοιπα βέβαια νησιά, την ώρα που μιλάει για μειωμένους αριθμούς. Πραγματικά ο κινησμός της κυβέρνησης έχει κορυφωθεί. Δεν περιμέναμε βέβαια να αλλάξετε την πολιτική σας, γιατί εντάσσεται ακριβώς αυτές τις ευρωνοσιακές κατευθύνσεις της καταστολής και του εγκλωβισμού. Γι' αυτό και επιμένετε, αν θέλετε, και στα σχέδια της κατασκευής των τεράστιων δομών στα νησιά, στην εργαλειοποίηση των ξεριζωμένων στα γεωπολιτικά παζάρια, με το ανοιγοκλείσιμο της κάνουλας κλπ. Επομένως, περιμένουμε πιο ουσιαστικές, αληθινές και πιστικές απαντήσεις για όλα αυτά, χωρίς να επαναλαμβάνετε τη γνωστή προπαγάνδα για την επίρρυψη ευθυνών στα κυκλώματα των διακινητών ή τις προκλήσεις από την αύξηση των ροών και την επιθετικότητα της Τουρκίας. Αυτά υπάρχουν, δεν θα σταματήσουν. Αλλά ούτε για αυτά, αν θέλετε, είστε άμυροι ευθυνών, ούτε εσείς, ούτε οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Το ακριβώς αντίθετο. Γιατί ακριβώς, όπως είπατε, η αύξηση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά παγκόσμιο. Αφορά το σύνολο του υπεραλιστικού κόσμου και είναι χαρακτηριστικό το πώς εξελίσσεται αυτή η συζήτηση σήμερα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση, αν θέλετε, με τις αντιθέσεις που υπάρχουν γύρω από το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο και το διαμοιρασμό στην πραγματικότητα της καταστολής. Και δεν είστε βέβαια άμυροι ευθυνών. Την ίδια στιγμή που δίνετε γη και είδωρ στο δολοφονικό μηχανισμό του ΝΑΤΟ, στέλνετε εκστρατευτικά στρατεύματα εκτός συνόρων, να μιλάτε μετά για τις προσφυγικές ροές, λες και πέφτουν από τον ουρανό, και να υποδέχεστε βέβαια τους ξεριζωμένους με καταστολή και με τα κολαστήρια που είτε ονομάζονταν πριν Μόρια, είτε Καράτε Πες Βάστρια, είτε Βιάλ κλπ. Δεν αλλάζουν το απάνθρωπο πρόσωπο της πολιτικής σας. Και επιτρέψτε μου, κύριε Υπουργέ, κύριε Θεοδωρικά, που είπατε ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει και ότι δεν βλέπει αυτή την κατάσταση που επικρατεί με την Τουρκία. Αυτό που σίγουρα κανείς δεν πρέπει και δεν μπορεί να κάνει ότι δεν βλέπει και κυρίως δεν πρέπει να αποδεχθεί και να νομιμοποιήσει, είναι τον 21ο αιώνα, της αλματώδους ανάπτυξης της επιστήμης και των τεράστιων επιτευγμάτων της ανθρώπινης σκέψης, να μιλάμε για παιδιά, για ένα παιδί που πεθαίνει από τσίπημα σκορπιού, για άταφα παιδιά, να μιλάμε για πλεούμενα πτώματα και ναυάγια και αγνοούμενα. Αυτή τη βαρβαρότητα ούτε μπορούμε να κάνουμε ότι δεν τη βλέπουμε, ούτε να την ανεχτούμε. Ούτε μπορούμε να ανεχτούμε ένα άθλιο και απάνθρωπο νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αστικές κυβερνήσεις, που τελικά οδηγεί στο να απορρίπτονται μαζικά οι αιτήσεις ασύλου των ξεριζωμένων, ανάλογα με την απαράδεκτη λίστα των δίθεν ασφαλών χωρών. Αντιφατικό πως αυτή η χώρα που την παρουσιάζεται όπως την παρουσιάζεται ξαφνικά γίνεται ασφαλής παράδεισος για τους πρόσφυγες, και βέβαια οι απορριφθέντες να κυκλοφορούν σε καθεστώς αστεγίας, παρανομίας, καθεστώς μη προστασίας και πρόσβαση στην υγεία και στην περίθαλψη, να μην μπορούν να βρουν ένα πιάτο φαΐ και να μας επαριθμείτε εδώ αριθμούς για το πόσους περισσότερους συλλάβατε παράνομους το τελευταίο διάστημα. Είναι αναμενόμενο όταν απορρίπτονται σωριδών οι αιτήσεις τους και οι άνθρωποι αυτοί μένουν σε τέτοιες συνθήκες εγκλωβισμένοι. Ειδικότερο τώρα για το φράχτη στον Εύρο και την κατάσταση που επικρατεί στα σύνορα. Ξέρετε, δεν ζούμε σε άλλη χώρα, έχουμε και γνώση των συνθήκων στην περιοχή, αλλά και μνήμη.
ξέρουμε τι συμβαίνει, όπως και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής το ξέρουν τι συμβαίνει όλα τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο τώρα, όπου οι ξεριζωμένοι γίνονται πραγματικά μπαλάκι και έρμεα του παζαριού που η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν ανοίξει με την Τουρκία και τις επιτρέπουν να εργαλειοποιεί με αυτόν τον απάνθρωπο τρόπο τα θύματα της καταστολής. Και βέβαια και είναι γνωστές και δεν απαντάτε συστηματικά σε απάνθρωπες πρακτικές που ακούγονται ότι εφαρμόζονται για την κακομεταχείριση και την προσβολή των δικαιωμάτων στο άσυλο αυτών των ανθρώπων και στις δύο πλευρές των συνόρων. Οι τρομακτικές δηλώσεις περί υβριδικών απειλών κλπ. Εξυπηρετούν την άδικη πολιτική σας απέναντι σε αυτούς τους κατατρεγμένους, εξυπηρετούν στην πραγματικότητα διαφορετικές σκοπιμότητες από την απλή αιτιολόγηση δήθεν του νέου φράχτη. Άλλωστε τα σχέδια του φράχτη και με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν είναι καινούρια. Τα είχατε εξαγγείλει εδώ και καιρό, όλο το προηγούμενο διάστημα, ασκούνταν και πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρηματοδότησή του. Όμως ξέρετε, οι ξεριζωμένοι είναι θύματα αυτής της πολιτικής και όχι εισβολής. Δεν είναι αυτοί που θέτουν σε κίνδυνο τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Σε κίνδυνο τίθεται τα κυριαρχικά δικαιώματα από την πολιτική που εφαρμόζεται τη συμμετοχή στους υπεραλιστικούς οργανισμούς, από το γκριζάρισμα του Αιγαίου που αυτοί κάνουν, από το ενιαίο νατοϊκό έδαφος που δεν γνωρίζει σύνορα και την ανάθεση της φύλαξης των συνόρων που αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας σε έναν διακρατικό στρατιωτικό μηχανισμό, δηλαδή τη Frontex. Αυτές είναι οι απειλές για τα σύνορα και όχι οι κατατρεγμένοι άνθρωποι που προσπαθούν πραγματικά να βρουν μια σωτηρία από τον πόλεμο, τη φρίκη και την πείνα. Εξάλλου, η ένταση της καταστολής και η ανύψωση των φραχτών δεν αποτρέπει, και το ξέρετε πολύ καλά, την αύξηση των ροών, ούτε πολύ περισσότερο βέβαια μπορεί να προστατεύσει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες από τέτοια απαράδεκτα περιστατικά που είδαμε να συμβαίνουν και τις προηγούμενες μέρες στον Εύρο. Θα αναζητούν συνέχεια, και το είπατε ουσιαστικά κι εσείς, πιο επικίνδυνους δρόμους διέλευσης, θα απογειώνεται αντί να περιορίζεται η δράση των διακινητών και η ταρίφα τους βέβαια. Και δυστυχώς αυτό που τελικά θα μένει ως συνέπεια θα είναι να αυξάνεται οι αριθμοί, οι εκατόμβες των νεκρών, είτε στο Αιγαίο, στη θάλασσα, είτε στα σύνορα στον Εύρο κλπ. Είναι και βέβαια όπως συμβαίνει δυστυχώς σε όλο τον κόσμο. Είναι επιπλέον από προσανατολιστική και προκλητική η επιχειρηματολογία ότι η επέκταση του φράχτη θα αναχαιτήσει δήθεν την εργαλειοποίηση του προσφυγικού από την Τουρκία στο πλαίσιο της επιθετικότητάς της, γιατί ακριβώς αυτή η επίδειξη πυγμής και η απειλή της Τουρκίας ότι θα γεμίσει την Ευρώπη μετανάστες πατάει πάνω στην εργαλειοποίηση των ξεριζωμένων που κάνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ελληνικές κυβερνήσεις. Γιατί το έδαφος για το παζάρι δημιουργείται από αυτήν ακριβώς την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετήσατε και η σημερινή και η προηγούμενη κυβέρνηση για την καταστολή και τον εγκλωβισμό στις πρώτες χώρες υποδοχής. Ένα ακριβώς στο πλαίσιο αυτού του αναβαθμισμένου παζαριού εγγενίασε αυτό το αναβαθμισμένο παζάρι και η κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία το 2016, η οποία βέβαια έχει ποικίλες αρνητικές προεκτάσεις και συνέπειες, ανεξάρτητα από ότι δεν εφαρμόζεται, αν θέλετε, στενά για την περιοχή μόνο του Εύρου. Αυτή είναι που προβλέπει την επιστροφή στην ασφαλή, υποτίθεται, Τουρκία όλων αυτών που βαφτίζεται ως παράτυπους μετανάστες που φτάνουν και στα ελληνικά νησιά. Και βέβαια αυτό το παζάρι και ο κινησμός έχει απογειωθεί πραγματικά στην περίπτωση των Συρίων, των θυμάτων του υπεραλιστικού πολέμου, με αυτό το αμίμητο κάθε ένα Σύρος που επιστρέφει στην Τουρκία από τα ελληνικά νησιά, άλλος ένα Σύρος να μεταφέρεται στις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό κι αν είναι ο απόλυτος κινησμός και το σκλαβοπάζαρο του σύγχρονου σας κόσμου. Και την ώρα βέβαια που αλληλοκατηγορείστε με την Τουρκία για τη μη εφαρμογή της συμφωνίας, η Τουρκία λαμβάνει 3,5 δις
για τους Σύρους πρόσφυγες, ενώ οι ελληνικές κυβερνήσεις παζαρεύουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να διαχειρίζονται τον εγκλωβισμό, να φτιάχνουν υπερδομές πολλών εκατομμυρίων ευρώ και hot spot κλπ. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη συμφωνία που υπογράφηκε βέβαια από το ΣΥΡΙΖΑ και εφαρμόζεται σήμερα κατά γράμμα και από τη Νέα Δημοκρατία, το παζάρι με την Τουρκία και ο εγκλωβισμός των ξεριζωμένων στην Ελλάδα έγινε η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια η σημερινή κοκορομαχία που χύνεται κροκοδίλια δάκρυα για την εργαλειοποίηση των ξεριζωμένων, αλλά τελικά βαδίζεται με την ίδια σταθερότητα στο ευρωενωσιακή αντιδραστική πολιτική, είναι πραγματικά υποκριτική. Όταν όλοι σας αποδεχτήκατε και αποδέχεστε το ρόλο του χωροφύλακα των ευρωπαϊκών συνόρων με την παρουσία της Frontex και τη μετατροπή της χώρας μας σε αποθήκη ψυχών, να άρχιστε εδώ ο ένας να παρουσιάζεται ως ο προστάτης των συνόρων και ο άλλος ως ο προστάτης των δικαιωμάτων των προσφύγων, ενώ όλοι μαζί ψηφίσατε τη συμφωνία για τον Μπαγκλαντές, με τον Μπαγκλαντές που είναι η εικόνα αυτού που λέμε το σύγχρονο σκλαβοπάζαρο. Να γιατί λοιπόν επίγοντα χαρακτήρα έχει η θέση του ΚΚΕ για την κατάργηση εδώ και τώρα της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, ώστε τα αιτήματα, τα δικαιώματα των προσφύγων στο άσυλο να εξασφαλίζονται στις πραγματικές χώρες του προορισμού τους, με επιτροπές ασύλου μέσα στην Τουρκία με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ για να εξασφαλίζουν με ασφάλεια τη μετακίνηση αυτών των ανθρώπων στις χώρες που επιθυμούν να πάνε, να μην γίνονται απελάσεις, να σταματήσουν οι απαράδεκτες επαναπροωθήσεις που συνεχίζετε να μην απαντάτε για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται και να εφαρμόζεται πραγματικά η συνθήκη της Γενέβης που προβλέπει ότι κανένας δεν μπορεί να θεωρείται παράνομος όταν θέλει να καταθέσει αίτημα ασύλου σε μια χώρα. Να μην εγκλωβίζονται οι ξεριζωμένοι στα hot spot και στις υπερσύγχρονες υπερδομές που μας διαφημίζεται εδώ πέρα, αλλά να υπάρχουν για όσο διάστημα μένουν στη χώρα μας ανοιχτοί χώροι φιλοξενίας, στέγασης σε διαμερίσματα, σε ξενοδοχεία, με πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης, νομική συνδρομή τους, εκπαίδευση για όλα τα παιδιά για όσο καιρό παραμένουν στη χώρα και βέβαια με γρήγορες διαδικασίες ασύλου να αποκτούν τα ταξιδιωτικά έγγραφα και την προστασία που δικαιούνται αυτοί οι άνθρωποι στο άσυλο. Ευχαριστώ.